αρχίσαμε να σταματήσει η διαδικασία πώλησης, να βρεθεί ένας τρόπος εκεί με την πολιτεία, τα υπουργεία, να λυθεί το πρόβλημα. Ο διευθυντής δήλωσε άγνοια, είπε ότι θα μεταφέρει, έδειξε πρόθυμος ότι θα μεταφέρει στην διοίκηση της τράπεζας τις θέσεις, τις απόψεις μας για αυτά που απαιτούμε. Εμείς, συνάδελφοι, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, σε αγωνιστική επαγρύπνηση, σε ετοιμότητα για κάθε εξέλιξη από εδώ και πέρα. Καλούμε όλα τα σωματεία, τους φορείς, να μην αφήσουμε να περάσει αυτό το έκτρωμα. Δεν πρέπει να πουληθεί για κανένα λόγο το ιστορικό κτίριο της Σχολής Τυφλών, το οποίο έχει 40 άτομα όπου εκπαιδεύονται. Εδώ και τώρα να βρεθεί λύση ώστε να αναγερθούν νέα κτίρια και οι άνθρωποι με τύφλωση να έχουν τις ανάλογες υπηρεσίες.